θύμα της εβδομάδας. Παρακαλώ. Κύριε Μουτσινά, καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι κάνετε, λέγομαι Τριανταφυλλίδης Δημήτρης. Σας τηλεφωνώ από το τμήμα προγράμματος του Α. Είστε καλά, σας ξύπνησα μήπως? Όχι, όχι, καθόλου. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά, εσείς? Ναι. Πού σας πετυχαίνω, σε ποια πόλη? Είμαι στην Αθήνα, φεύγω αύριο. Α, είστε εδώ, τέλεια, τέλεια. Κύριε Μουτσινά, δεν σας απασχολήσω πολύ. Δεν ξέρω αν μάθατε, ο Α εξασφάλισε τα δικαιώματα για την ταινία Pokémon Go. Όχι, δεν το έμαθα. Και κάνουμε μια καμπάνια στο κανάλι. Όλοι οι συντελεστές, οι γνωστοί από το κανάλι, έχουν αναλάβει μια ενέργεια προθετική γι' αυτό. Και σκεφτήκαμε κάτι που θα μπορούσε να μας βοηθήσετε. Πείτε μου. Θα μπορούσατε να βάλετε κάποιες ατάκες μέσα στο έργο, στο Coco Bloco, που να έχουν να κάνουν με το Pokémon Go? Όχι. Όχι τίποτα φοβερό, δηλαδή θα μπορούσε να είναι, ξέρω. Όχι, εννοώ, δεν γνωρίζω καν, δεν έχω δει την ταινία. Έχω κατεβάσει το application το Pokémon Go. Α, άρα το ξέρετε. Δεν έχω κάνει ρέτηση. Όχι, είναι το ίδιο. Μου έχουν πει να μην το κάνω, γιατί θα χάσω τη ζωή μου, αυτό μου είπανε. Μου λέει τελείωσες μετά. Όχι. Και δεν το έχω κάνει. Άρα δεν έχω καμία γνώση για να το κάνω για το κοκοπλόκο. Να το πάρω με την παράσταση. Δεν είναι τίποτα φοβερό. Θα μπορούσατε, ας πούμε, την ώρα που κάποιος είναι εκεί, οι χαρακτήρες, θα μπορούσα να πει, ξέρω εγώ, τι κάνεις, κυνηγάς Pokémon. Ναι, δεν έχετε δει την παράσταση, σαφέστατα, από ό,τι καταλαβαίνω. Δυστυχώς όχι. Πότε θα είναι στην Αττική? Σήμερα παίζει. Σήμερα. Σήμερα. Παίζει, α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Αν θέλετε κάτι να κάνω στο Instagram, με μεγάλη μου χαρά. Όχι, ξέρετε, θέλω. Στο Instagram δεν έχουμε κάτι εκεί, το έχουμε κάνει ήδη. Να προτείνω κάτι άλλο. Ναι, βέβαια, πείτε μου. Γιατί δεν βάζετε ένα χαρακτήρα που να ντυθεί ως Pokémon, ως Pikachu? Ακούτε λίγο, μην μου το κάνετε αυτό. Είμαι πολύ ευαίσθητος με το θέμα θέατρο, έργο, θεατρικά. Ναι. Είμαι λίγο ευαίσθητος, δεν έχετε δει την παράσταση, δεν χωράει τίποτα από όλα αυτά που και έχω βρει. Έχω βρει και χαρακτήρα, ας πούμε, επειδή έχω δει τη Σοφία τη Μανολάκου στην τηλεόραση που έχει πολύ πλάκα, θα μπορούσε να κάνει τον Πίκατσου. Αποκλείεται να μου το λες σοβαρά αυτό. Τώρα τι να σας πω, κύριε Μουτσινά, είναι δυνατόν να σας παίρνω να σας κάνω πλάκα? Και τα κύριε Μουτσινά αυτά, κάτι τώρα δεν μου αρέσει αυτό. Πώς να σας πω, δεν έχουμε γνωριστεί. Ωραία. Να σου πω κάτι. Ναι. Γιατί όμως, κοιτάξτε τώρα, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η κυρία Τσιμτσιλή, ας πούμε, έχει βγάλει φωτογραφίες με τα παιδιά της ντυμένα. Ντυμένα Πίκατσου, ωραία. Ναι. Ο κύριος Βερίκιος έχει βγάλει μια φωτογραφία με τη ΣΕΡΤ. Θα ντύσω τη Μανολάκου, εντάξει. Θα το κάνετε απόψε? Πρέπει να γίνει εδώ στην Αθήνα. Μπορείς το κάνω στα Καβάσιλα, σκεφτόμουν. Κύριε Μουτσινά, όμως τώρα με κοροϊδεύετε, εγώ σας σας όχι, καθόλου. Όχι, αν μπείτε να δείτε το πρόγραμμα της περιοδίας, παίζω Καβάσιλα μεθαύριο. Ωραία, βεβαίως. Άρα μπορεί λοιπόν η Μανολάκου να βγει να κάνει τον Πίκατσου. Να σας στείλουμε, να σας στείλουμε κάποιες ατάκες. Όχι, όχι. Θα βάλω εγώ. Τι θα λέει όμως? Θα πρέπει να ξέρουμε. Δεν μπορώ να σας το πω τώρα. Δεν μπορώ, θα το σκεφτώ. Ναι, αλλά με πιέζουν όμως και εμένα. Δεν πειράζει. Πιεζόμαστε όλοι. Περίεργη περίοδος. Κάντε υπομονή. Μπορούμε να σκεφτούμε και κάτι άλλο και για την εκπομπή με την κυρία Ηλιάκη, ίσως? Όχι, νομίζω τώρα. Τώρα μπορώ να κάνω κάτι με τη Μανολάκου. Με τη Μανολάκου, ωραία. Ωραία. Είσαι βλάκας. Είσαι βλάκας. Είσαι γελίος. Πρέπει να μου κάνεις φάρσα, Χριστιανέ μου, πρωινιάτικα. Γιατί, κύριε Μουτσινά? Τι, κύριε Μουτσινά, μωρία, κύριε Μουτσινά. Σαν δεν τρέπεσαι λίγο. Σαν δεν τρέπεσαι, μωρέ, λίγο, βλαμένε. Νίκο, ποιος είναι, νομίζεις? Δεν θα πω το όνομά σου, ρε. Τι να το πω εγώ? Δεν θα πω το όνομά σου. Βοήθαμε λίγο. Δεν θα σε βοήθαμε λίγο να μου πεις ποιος είσαι. Ναι. Όχι, δεν σου πω. Είμαι ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Είσαι βλαμμένος, Χριστιανέ μου. Δεν ενδιαφέρει ποιος είσαι. Από βήτα ξεκινάει κι αυτό. Πλάκα. Θέλω τη Μανολάκου να την κάνεις όντως Πίκατσου. Η Μανολάκου είναι Πίκατσου. Είσαι βλαμμένος, εσύ, χαίρομαι. Γεια. Θα σου κάνω μήνυση. Γεια.